Ο μαθητής Λάμπαρντ κέρδισε τον δάσκαλο Μουρίνιο και μάλιστα εντός. Ο Μουρίνιο, ναι, έχει τρελά την μια σχόληση. Το υπογράφησε. Και ένα νούμερο. Το υπογράφησε και συντότητα. Νούμερο, δεν ξέρει τι να παίξει. Ναι. Πάει ο Μουρίνιο. Πάει. Βγήκε πριν χρόνια κάτι, τώρα γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Άμα κάνει άλλη μια ήττα, πρέπει να τον διώξει. Η Τσέλσι, ναι. Η Τσέλσι έπαιξε με τρεις εντωμεταξύ πίσω. Δεν τον βλέπεις και τι ωραία. Αφιλικό, ο Ρούντιγκερ είναι μάνα εκεί. Ναι. Μπράβο. Ρούντιγκερ, Ζουμά, το Μόρι. Ο Αμπελθουάιτ από εκεί πάνω κάτω είναι. Πάνω κάτω. Ο Λάμπαρντ το κατεβάσε αυτό, έτσι. Κόβασιτς, Καντέ, είναι μηχανή ο Καντέ. Ναι. Κόβασιτς ανεβασμένος, δεν είναι όπως ήταν. Ναι, ανεβασμένος πλάκα στην πλάκα. Ο Μάουντ και ο Ουίλιαμς είναι φυσέκι. Ναι. Και μετά ο Μάουντ είναι χαφάκι από την Ντέρμπι, ουσιαστικά. Εντάξει, ναι, πιο πίσω δεν έβγαινε. Δηλαδή ναι, ναι, δεν είναι 3-4-3 ακριβώς. Έβγαινε ο Βίλιαμ πιο κοντά στο σεντερφό, στον Άμπραχαμ. Ναι, ο Βίλιαμ, ο Άμπραχαμ, αυτοί ο Μάουντ κάνουν προβλήματα. Ναι. Κάνουν είναι προβλήματα, σαν να βλέπουμε Τσέλσι Κόντε αντί για τον Αζάρ, ο Βίλιαμ που μπράβο έπαιζε πιο κοντά στο φόρ. Χώνεται. Και ο Βίλιαμ Πέδρο είναι πιο καλό. Εξτρέμ να μπαίνει μέσα, η δεύτερο σεντρεφόρ εκεί είναι, δεν είναι για χαφ. Δεν είναι για χαφ, ναι. Θα έρθει, θα του δώσει την μπάλα, θα σου κάνει αναστάτωση. Μετά στην αντίπαλη όμηνα.